Το βασικότερο ήταν οι προβλέψεις για το πώς θα γίνουν οι εργασίες στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης και με ποιο τρόπο θα προχωρήσει αυτό το έργο της σύμπραξης, το οποίο αφορά ταυτόχρονα και τρία δικαστικά μέγαρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή των Σερών, της Έδεσας και του Κυγκής. Και εξετάστηκαν ποιες εναλλακτικές λύσεις έχουμε, ώστε οι εργασίες που είναι να γίνουν εδώ και είναι εκτεταμένες να μπορούν να γίνουν χωρίς να διαταραχθεί η λειτουργία των δικαστηρίων και ταυτόχρονα να πάμε σε πιο μόνιμες λύσεις όταν αυτές θα τελειώσουν. Θα εργαστούμε γι' αυτό, έτσι ώστε ένα έργο το οποίο δυστυχώς καθυστερεί, γιατί οι λύσεις δεν είναι εύκολες, να προχωρήσει πιο γρήγορα. Υπάρχει ως ενδεχόμενο να υπάρξει με την κατάσταση στο διπλανό κτίριο του ΕΦΚΑ. Είναι σαφές ότι αυτή η λύση εξετάζεται ως η πλέον πρόσφορη. Θα γίνει μία ακόμα συνάντηση δική μου με τον Υπουργό Εργασίας, τον κ. Άδωνη Γεωργιάδη, για να οριστικοποιήσει και από τη δική του πλευρά τις όποιες αποφάσεις. Υπάρχουν και εναλλακτικές γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί θυμάμαι επιθυμίας κ. Καλαφάτη πριν από ένα χρόνο περίπου εδώ πέρα. Είχαν πει ότι είχε ανακοινωθεί ότι υπήρχε ένα κτίριο εδώ δίπλα στη Φράγκον, το οποίο εξεταζόταν για νέο δικαστικό μέγαρο. Ναι, από ό,τι συζητήσαμε, αυτή η λύση δεν φαίνεται να προχώρησε, επειδή νομίζω υπήρξε μεταβολή στο ιδιωτησιακό του καθεστώς. Άρα αυτός είναι και ο λόγος που δεν προχώρησε αυτή η λύση. Υπάρχει κάποιος ορίζοντος για το θέμα του κτιρίου εδώ δίπλα, του ΕΦΚΑ? Δείτε, αν δεν λυθεί πολύ σύντομα το ζήτημα, το θέμα αυτό, μπαίνουμε σε χρονική διακινδύνευση του συνολικού έργου. Η οποία εκπνέει το 2026. Το 2026, ναι. Υπάρχει λίγο κίνδυνο σε αυτή την περίπτωση να ανταταχθεί το κονδύλιο αυτό, το ταμείο. Ναι, το ταμείο πρέπει να σας πω στις πράξεις δεν μετέχει με το σύνολο. Είναι ένα μικρό μέρος. Η προσπάθεια είναι να μην πεντάσουμε τα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μην χάνουμε και τη ειδική του συμμετοχή. Και αυτό και η προσπάθεια θα γίνει να μην υπάρχουν καθυστερήσεις πια. Να μας πείτε λίγο πώς τρέχει το θέμα της δικαστικής αστυνομίας, κύριε Υπουργέ. Ναι,